δεν ήξερα την επίσημη ονομασία του. Εμείς χρησιμοποιούσαμε αυτές τις ονομασίες για να καταλάβουμε τι λέμε. Okay. Ή αλλιώς Rentschbrin, η ξένη ονομασία του. Όντως ισχύουν ό,τι λέει, ότι το πληρώνεται τον κούκο Εδόνη στα εστιατόρια. Όντως το ψάρι αυτό βάφεται με χρωστικές, όπως η Αστακσανθίνη για παράδειγμα. Η οποία, το τονίζω, να μην παρεξηγηθώ πάλι, δώστε προσοχή. Η φυσική μορφή της ανταταξίνης όπου προέρχεται από βότανα, η φυσική μορφή της ανταταξίνης, της αστακσανθίνης, όπου προέρχεται από βότανα, είναι μια χρωστική ουσία όπου υπάρχει στα βότανα, στο goji berry, νομίζω και στο καρότο, στο παντζάρι και πάει λέγοντας. Η χρωστική αυτή, όταν προέρχεται από βότανα, το τονίζω, δεν προκαλεί βλάβες και προβλήματα στον οργανισμό. Είναι μια φυσική ουσία. Αλλά, εδώ είναι το μεγάλο αλλά τώρα. Okay. Εδώ είναι το μεγάλο αλλά. Επειδή η φυσική της μορφή είναι πάρα πολύ δαπανηρή και κοστίζει και δεν θα πάρει κάποιος τώρα 5 γραμμάρια, 10 γραμμάρια, 2 γραμμάρια, 1 γραμμάριο φυσική ανταταξίνη να βάψει ολόκληρο κλουβί από ψάρια, θα καταφύγει στην χημική μορφή της αστακσανθίνης. Okay. Η χημική μορφή της αστακσανθίνης δεν επιτρέπεται καμία χώρα του πλανήτη η χρήση της για το βάψιμο διαφόρων βρώσιμων ειδών. Η χημική μορφή της αστακσανθίνης είναι τα λεγόμενα έψιλον, χρωστικά έψιλον, που έχουμε πει και σε παλιότερα βίντεο. Okay. Καμία εταιρεία στον κόσμο δεν θα πετάξει τόσα χρήματα να πάρει φυσική αστακσανθίνη για να βάψει τα ψάρια. Θα πάρουν το μπετόνι ή το τσουβάλι με την χημική αστακσανθίνη. Και επειδή έχει την απορία το παλικάρι και δεν είναι βέβαιος, κύριος Λοβέρδος εννοώ, στο αν βάζουν μέσα χρωστικές, δεν έχω αποδείξεις να πω ότι ναι, βάζουν και χρωστικές μέσα, επίσημα, να πω ότι ναι, παιδιά, στις περισσότερες ηκτιοκαλλιέργειες τα ψάρια τα βάφουν πέρα από αστακσανθίνη και με διάφορες άλλες χρωστικές, αλλά ξέρω από ανθρώπους, δεν θέλω να το επεκτείνω κι εγώ, ότι πέρα από αστακσανθίνη χρησιμοποιούν και χρωστικές του DAN 3. Εγώ τη του DAN 3, τη χρωστική, που βάφω τα μπεκατίνη, που δώσαμε σε ένα βίντεο κλπ. Πώς να χρωματίζουμε μπεκατίνη που λέω κτλ. Την ξέρω μέσω. Καταλαβαίνετε, να μην επεκταθώ παραπέρα. Ότι χρησιμοποιείται και για χρήση βαφής ψαριών και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όχι μόνο για την υγεία του ψαριού και κατά συνέπεια του ανθρώπου που θα το φάει, αλλά και για το περιβάλλον. Οκ. Okay. Δεν ονοματίζω εταιρείες, δεν λέω, δεν ξέρω κι εγώ τι, η τάδε εταιρεία, η τάδε
ηχθειοκαλλιέργεια, η τάδε μονάδα, ξέρω εγώ, δεν ονοματίζω. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Φεύγουμε τώρα από το τι τραβάει αυτό το ψαράκι για να γίνει από κόκκινος φραγκοσικιός, που είναι επιστημονική του ονομασία, παγκρί. Οκ. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Αυτό το ψαράκι, παιδιά, όταν εισήρθε άτυπα, όταν εισήχθη στη χώρα, αυτό το ψαράκι εισήχθη άτυπα. Δηλαδή, φορτώθηκε σε διάφορες δεξαμενές, ήρθε στην Ελλάδα, τυπική έλεγχη, όπως πάντα, τυπικές διαδικασίες, είμαστε στη χώρα που τίποτα δεν γίνεται και όλα γίνονται, και εγκαταστάθηκε σε ιχθυομονάδες ανά την Ελλάδα. Οκ. Okay. Και μαζί με αυτό ήρθε και ο κοροναϊός των ψαριών. Όπου προκαλεί τις εγκεφαλοπάθειες. Είναι ένα αντίστοιχο πρόβλημα όπου έγινε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θέλαμε να ομορφύνουμε την Ελλάδα για να έρθουν οι ξένοι και φέραμε φοίνικες από το εξωτερικό, αν θυμάσαι εκείνα τα χρόνια τα καλά, για να φτιάξουμε την Ελλάδα όμορφη. Και οι φοίνικες, παιδιά, δεν μπήκαν σε καραντίνα όπως θα έπρεπε να μπουν και τα ψαράκια αυτά, οι κόκκινοι, πώς τους είπαμε, κόκκινοι φραγκοσικοί, όσο και να το πω, παιδιά, δεν πρόκειται να το συγκρατήσω, είναι... Λοιπόν, δεν μπήκαν σε καραντίνα οι φοίνικες όπως θα έπρεπε να μπουν και οι κόκκινοι φραγκοσικοί τώρα, εκείνα τα χρόνια. Και μαζί με τους φοίνικες, παιδιά, φέραμε και το σκαθάρι του φοίνικα και τώρα δεν υπάρχει φοίνικα δια φοίνικας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δυστυχώς, προσπάθησα, για όσοι δεν το κατάλαβαν, να κάνω ένα συνειρμό του πόσο εύκολα μεταδίδεται μία ασθένεια και πόσο εύκολα εξαπλώνεται μία λίμωξη, είτε αυτό λέγεται κοροναϊός των ψαριών, είτε αυτό λέγεται σκαθάρι του φοίνικα. Γιατί για τα σκαθάρια, για τους φοίνικες, τα σκαθάρια είναι μία είδους απειλή, ένα είδους απειλή. Είτε αυτό λέγεται κοροναϊός των ανθρώπων. Κάποτε είχαμε τον κοροναϊό SARS, το κοροναϊό MERS. Τώρα δυστυχώς εξελίχθηκε και έχουμε τον νέο κοροναϊό, τον COVID-19. COVID-19. Φεύγω από την ιδιότητα του ψαρά και θέλω να σας μιλήσω λίγο στην ειδικότητα του νοσηλευτή. Κάποτε διαβάζαμε, πριν 4-5 χρόνια, νομίζω, 3 χρόνια, 4 πες, διαβάζαμε στη σχολή τι είναι επιδημία, τι είναι πανδημία κτλ. Και είπαμε και λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν εν μέσω μιας πανδημίας ή εν μέσω μιας επιδημίας κτλ. Τότε μας φαινόταν όλη η επιστημονική φαντασία, λέγαμε, έλα μου τώρα, εντάξει, τώρα θα βγει κάποιος ιός, κάποιο μικρόβιο, ξέρω εγώ, κάτι, εντάξει, μετά θα έρθουν και εξωγήινοι, λέγαμε. Αφού θα γίνει αυτό, μετά θα έρθουν και εξωγήινοι, αν γίνει ποτέ αυτό. Τώρα, παιδιά, που τα βλέπω, δεν μου μένει να δω και τους εξωγήινους. Και ευτυχώς, εδώ στην Ελλάδα, ενώ τόσα χρόνια είμαστε το μαύρο πρόβατο του πλανήτη, γιατί κάποιοι θέλησαν να είμαστε το μαύρο πρόβατο του πλανήτη, δεν είμαστε. Είμαστε ένας λαός αξιοπρεπής, ένας λαός δυνατός, ένας λαός με ιστορία, όπου άντεξε τα χρόνια, ο οποίος
μέσω Ευρώπης και τα λοιπά και δεν ξέρω και εγώ τι, θα μου πει κάποιος είσαι αντιευρωπαίος. Όχι, δεν είμαι ούτε αντιευρωπαίος, ούτε ευρωπαίος. Δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος βλέπω κάποια πράγματα που γίνονται δίπλα μου και σαν άνθρωπος έχω το δικαίωμα να σχολιάσω. Αν αρέσει κάποιον η γνώμη μου, δεκτή. Αν δεν αρέσει, πάλι δεκτή. Okay. Δεν μπορώ και δεν θέλω να αλλάξω τη γνώμη κάποιου άλλου, αλλά δεν θέλω όμως να μου αλλάξουν και τη δικιά μου γνώμη. Λοιπόν, σαν λαός δώσαμε ένα καλό παράδειγμα σε όλο τον πλανήτη μπροστά σε μια σοβαρή κατ' εμέ απειλή. Για μένα, παιδιά, σοβαρή απειλή δεν είναι ούτε τα μνημόνια, ούτε το αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από την Ευρώπη, ούτε το αν θα φτάσει το ευρώ, ξέρω εγώ, τόσο, το πετρέλαιο τόσο, το χρυσό τόσο. Αυτά είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν με αφορά. Εγώ δεν τα έχω. Και πιστεύω η πλειοψηφία των Ελλήνων πλέον μας κατάντησαν να μην τα έχουμε και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Ποσός με ενδιαφέρει αν θα μείνουμε στην Ευρώπη, αν θα φύγουμε από την Ευρώπη, αν η Ευρώπη θα αλλάξει, αν η Ευρώπη δεν θα αλλάξει. Καρφί δεν μου καίγεται. Μπροστά στην υγεία, παιδιά, και σε αυτό που μας έχει βρει παγκοσμίως, και δεν μιλάω σαν λαός, παγκοσμίως, ούτε στον εχθρό μας. Αν είχαμε κάποιον άλλο πλανήτη, ο οποίος ήταν, είχε απικία επάνω, είχε ζωή, ξέρω εγώ κτλ. Και ήταν εχθρικός πλανήτης απέναντι σε εμάς, ειλικρινά παρακαλέμαι αυτό που βρήκε τον πλανήτη μας, να μην βρει ούτε εχθρικό πλανήτη. Είναι τόσο πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έχω διαβάσει τι γίνεται στις πανδημίες. Έχω λόγω της ειδικότητάς μου σαν νοσηλευτής. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μέτρα μπορεί να ληφθούν σε μια μη ελεγμένη πανδημία. Δεν μπορεί να βάλει το μυαλό σας τι μπορεί να γίνει σε μια μη ελεγχόμενη πανδημία. Εδώ, δόξα τω Θεώ, ακόμα είμαστε τίποτα. Είμαστε η τελευταία χώρα, ξέρω εγώ, που εντάξει, έχουμε κοροναϊό. Και τώρα αρχίζουν και συμμορφώνονται οι χώρες πρότυπα του κόσμου. Όπως είναι η Γερμανία, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε άλλοι. Τώρα αρχίζουν και συμμορφώνονται. Θέλω να σας πω ότι, με λίγα λόγια, τώρα φάνηκε στην Ελλάδα το ελληνικό φιλότιμο που λέμε και η ελληνική ευθύνη. Γιατί, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαφωνούν, έχουν προσωπική άποψη, δεν το συζητώ, αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων, το σύνολο των Ελλήνων, το σώμα των Ελλήνων έδειξε πειθαρχία στα μέτρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καταντήσει Αμερική. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καταντήσει Αγγλία. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καταντήσει Γερμανία. Ή ακόμα και οι γείτονές μας, οι Ιταλοί, που την πω κρίμα από το Θεό όλος ο κόσμος, αλλά καταλαβαίνετε. Και επειδή μίλησα και με ανθρώπους οι οποίοι είναι επιδημιολόγοι και είναι ειδικοί στο θέμα, δεν θέλω να σας πανικοβάλω, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά αυτά που λένε τηλεοράσεις δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που μπορεί να γίνουν στο μέλλον, ο Θεός φυλάξει, αν ξεφύγει η κατάσταση. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Okay. Γι' αυτό, παιδιά,
Μείνετε σπίτι. Κάντε υπομονή. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να γίνετε υποχόντροι. Δεν ακουμπάω το ένα, δεν ακουμπάω το άλλο. Ναι, μεν τηρείτε τις αποστάσεις, τα μέτρα, ξέρω εγώ. Πλύνετε τα χέρια σας. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μείνετε σπίτι. Να μην μετακινήσετε άσκοπα. Δεν υπάρχει λόγο. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκουραστείτε, να κάτσετε στο κρεβάτι σας, να δείτε την οικογένειά σας. Δεν υπάρχει λόγος άσκοπης μετακίνησης. Το βασικότερο είναι αυτό, παιδιά. Να προτιμάτε να μείνετε υγιεί και να είστε στο σπίτι σας και πάτε, αν χάσουμε χτύπα ξύλο το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι, έξω, τη βόλτα σας, να δείτε τον ήλιο, να χαρείτε. Καλύτερα να πάτε το επόμενο καλοκαίρι παρά να μην πάτε καθόλου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να βοήθησα. Θα ήθελα να αναφέρω και κάποιες έρευνες που γίνονται πάνω στην ανάπλαση. Δηλαδή, σε ένα κομμένο άκρο, ξέρω εγώ, να γίνει ανάπλαση και να λοιπά, αλλά αυτά είναι πολύ τραβηγμένες θεωρίες και είναι πολύ 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 μακριά από εμάς. Μέσω της αναγέννησης που κάνει η σαλαμάνδρα ή ο αστερίας, ξέρω εγώ, σε άκρα, ακροτηριασμένα κτλ. Αλλά είναι πολύ μακρινά και θα το τράβαγα πάρα πολύ και θα κούραζα. Δεν το θέλω. Ήδη πιστεύω ότι το έχω τραβήξει πολύ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι γεροί. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να διαβάζετε τις περιγραφές και τα σχόλια των βίντεο γιατί θα βοηθείτε περισσότερο. Τα βίντεο στην playlist μου τα έχω ταξινομημένα έτσι ανά ομάδες και είναι θεματικές οι ομάδες αυτές. Δηλαδή αν κάποιος δει, ξέρω εγώ για παράδειγμα τώρα αυτό το βίντεο, από κάτω θα δει και πολλά άλλα για το πώς δεν γίνεται σωστή διαχείριση και ομονάδες, πώς πρέπει να επεξεργαζόμαστε σωστά τα αλλιεύματά μας για να αποθηκεύουμε κτλ. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, like στα βίντεο που σας αρέσουν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, γεροί, όλοι καλά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.